Γιώργος ο Κεραγγιουζόπουλος, ο ένας και μοναδικός. Συλλαμβάνεσαι. Τι, συλλαμβάνεσαι. Τι λέτε τώρα. Βέβαια αυτό που άκουσες συλλαμβάνεσαι για κλοπή. Τι λέει αυτή. Θα μαζέψουμε μια ομάδα τους φίλους μας και θα μαζευτούμε όλοι μαζί για να βρούμε ποιος σαμποτάρισε Κεραγγιώζη μου. Να φτάσουμε στον πάτο του αυτού εγκλήματος. Ευχαριστώ ρε Χατζατζαρίστο, όλοι φίλοι. Αυτό έχω να πω, είστε φίλοι. Ποιους θα φωνάξουμε. Τον Μπερμπαγιώργο, τον Σταύρακα, τον Διονύζο, τον Μορφωνιό, Παναγία μου, όλη η κομπανία. Βέβαια, Καραγκιόζη μου, βέβαια. Ωραία, Χατζατζάρι. Πρώτα όμως έχουμε να κάνουμε ένα πράγμα. Ποιο. Να πάμε να δούμε το βίντεο. Ποιο βίντεο. Το βίντεο, ρε Μαλαγάνα, τόση ώρα τι λέμε. Το βίντεο στο Σαράι. Ναι. Αυτό. Το. Πάμε. 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 Πάμε, ρε. Παναγίτσα μου. Να δούμε τώρα πού θα φτάσουμε. Τα βίντεο μου μέσα. Να δούμε πού θα φτάσουμε. Τα βίντεο μου μέσα. Όπα. Έλα εδώ ρε Μαλαγάνα. Πού είναι Κεραγκιόζη. Κάτσε εδώ ρε. Μου ήρθε μια ιδέα. Ποια ιδέα. Να πάμε πρώτα να βρούμε όλους τους φίλους μας και να κάνουμε την ομάδα και μετά πάμε και βλέπουμε το βίντεο. Τι λες βρε. Αφού θα μας πάρει όλη τη μέρα. Ο ένας είναι στην πόλη, ο άλλος είναι στο βουνό, ο άλλος είναι στην παιδική χαρά. Μην ανησυχείς Χατζατζάρη. Έχω εγώ σχέδιο. Τι σχέδιο πάλι έχεις βρε. Άκου. Θα κάνουμε την αρχαία τεχνική του μοντάζ. Του μοντάζ, βέβαια. Θα μαζευτούμε όλοι μαζί. Θα βάλουμε μια μουσική να παίζει από πίσω. Ναι. Και μετά θα είμαστε σε χρόνο δευτερολέπτων στο μέρος που βρίσκεται ο καθένας. Αλήθεια, πόσο ξέρεις αυτό που έκανε εκεί. Γιατί είχα μου εκεί πέρα σε ασφαλή καλών τεχνών, ξέρω εγώ πήγαινε. Πού πω παλαιγία. Πάμε Καραγκιόζη. Πάμε, πάμε, πάμε. Ας παίξει μουσική του μοντάζ. Πάμε. Καλά βάζεις ρε κερατά, βρίσκω μάμου, πουι, πάτου. Μανουλίτσα μου, τι με φέρατε εδώ καλέ κύριε. Τώρα κερε γιόι, τι κάνουμε. Μπάρμπα, ένα πράγμα μας έμεινε να κάνουμε τώρα. Καλωσορίσατε στην ταβέρνα το κύμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω.
Ρε κάλασα την κύριε Γεροραίλιο, τι κάνετε εδώ πέρα καλέ. Ε παιδί μου τώρα να μαζεύσουμε και λίγα λεφτά παιδί μου, δεν έχουμε δουλειές, όλα έχουμε και τα στραβή. Άντε, να είστε καλά κύριε Γεροραίλιο, εγώ θα πάρω ένα τυλιχτό με καλαμάκι χοιρινόμενο με πατάτες και μουστάρδα. Ωραία, οι άλλοι τι θα πάρουνε. Εμένα φέρε μου ένα τυλιχτό με καλαμάκι κοτόπουλο από όλα χωρίς τζατζίκι. Εμένα φέρε μου μάγκα ένα τυλιχτό με γύρω χοιρινό ντομάτα πατάτα και ένα καλαμάκι κοτόπουλο μέσα. Γίνεται αυτό καλέ, πώς δεν γίνεται ρε, ξέρω το πέρα του μαγαζά τώρα. Ρε παιδιά ωραία, εσείς είπατε τι θα πάρετε, οι άλλοι τρεις που έχουνε πάει. Έχουνε πάει να πλύνουν τα χέρια τους. Τα χέρια μου μέσα, λοιπόν, πήγαινε λοιπόν εσύ και θα ετοιμάσω αυτά που είπαμε και βάλτε τα υπόλοιπα σε λίγο που θα μείνουν και οι άλλοι. Μάλιστα. Ρε παιδιά, δεν πρέπει να πάμε έξω σαράι. Και έλεγα ότι κάτι ξεχάσαμε. Τα σουβλάκια πρώτα όμως, πεινάω. Φτάσαμε παιδιά, στο σαράι. Ωραία τζογούλα μου, ωραία πουλα τα νερά, φτάσω να αδερφό μου τον Αντρούλα κάτω στη δάκη, δεν κατάλαβες. Λοιπόν παιδιά, το σχέδιο είναι να... Περίμενε, πού είναι ο μπάρμπας. Πίσω ρε, έρχεται. Του λέει και το τσαρούχι. Ναι, πώς το ξέρα. Λοιπόν, πάμε μέσα, αλλά θα πάμε μέσα μόνο εγώ και ο Χατζηβάτης. Βλέπουμε το βίντεο, όπου αποκλείπναμε εγώ αυτό το κοινό στο βίντεο. Φεύγουμε και αποδεικνύουμε ότι είμαι αθώος. Μάγκα μου, στο βίντεο αποκλείεται να είσαι εσύ. Μάγκα μου, εσύ είσαι τίμιος άνθρωπος. Μου είπε η μαμά μου, βέβαια, τιμιότατος άνθρωπος. Ναι βρε κέρα γιος μου, εσένα συμπιστευόμαστε. Δεν θα έφτανες εσύ σε σημείο να έκλεβες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για τα καλά σας τα λόγια. Τώρα Χαλαντζάρη, πάμε μέσα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε κέρα γιος μου. Πάμε, 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 πάμε. Κυρία Μεζιροπούλα. Κυρία Μεζιροπούλα. Είσαστε εδώ. Δεν εδώ Χατζατζάρη. Πάμε να φύγουμε. Πού πάτε? Εγώ εδώ πέρα είμαι. Ρε καλώς την ατιμπέρδικα που περπατήλευε. Μιλάς. Λοιπόν, καλώς τον Χατζηβάτη και τον κύριο Καραγιώζη, τον αγαπητό μας κλέφτη, όπου μου βλέπετε εμένα τις δεγμές του πατέρα μου. Μη μιλάς έτσι κυρά μου. Είπαμε, θα δούμε το βίντεο και εμείς θα κρίνουμε αν αυτός που είναι στο βίντεο είμαι εγώ ή όχι. Νομίζω θα βγεις απογοητευμένος Καραγκιόζη, επειδή αυτό το βίντεο είσαι εσύ. Συγγνώμη. Έχετε κοντζάμ παλάτι. Έχετε δούλους. Έχετε στρατιώτες. Έχετε κοντζάμ καναπέδες και τα λοιπά φαγητά. Και δεν βρήκατε τα λεφτά να αγοράσετε μια καλή τηλεόραση. Αυτή είχαμε τώρα, είναι τι σε νοιάζει. Τέλος πάντων, να δούμε το βίντεο. Έτσι, να το φτιάξω εδώ. Ωραία. Θα παίξει τώρα η κασέτα και δες. Παναγία μου, Χριστέ μου, Καραγκιόζη, μπορεί αυτό σου ένιωσε πάρα πολύ. Αντζατζάρη, είχε την ίδια μούρη με εμένα, την ίδια μύτη με εμένα και τα ίδια πόδια με εμένα, ναι. Καραγκιόζη μου, αποκλείται ότι είσαι εσύ. Ναι, καταρχάς, τι φοράω εγώ με τα μάτια μου, τι είναι αυτό που φοράω. Λογικά, φοράει τη μάσκα του, για να μην τον παρατηρήσουμε. Αλλά για είδες όμως που τον παρατηρήσαμε. Όχι, αποκλείεται. Τι να την κάνω εγώ τη μάσκα. Και καταρχάς δεν έχει ήχο. Τι σε νοιάζει εσένα ο ήχος του βίντεο. Τι να τον κάνει τον ήχο το βίντεο. Ό,τι με νοιάζει ο ήχος, δεν πρέπει να έχει ήχο. Καλλιώς μου τι ήχο να έχει το βίντεο
ή θα ακούσεις. Διαπλά λέω ρε Χαγιατζά, έτσι μου γκω. Όπου και ρε γιος μου, πρέπει να το πούμε στους άλλους. Πρέπει να το πούμε στους άλλους. Πρώτα όμως, έλα να πάρεις τις φωτογραφίες. Έχουμε και απόδειξη με φωτογραφίες. Χαγιατζάρη, πήγε να παίξω. Πήγε το καραγκιόζι. Ορίστε οι φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνω κύριε μου. Εγώ δεν έχω κλέψει τίποτα. Δεν έχω κλέψει δεν έχω κλέψει εγώ δραχμές. Για δες την τσέπη σου. Την τσέπη μου. Τι να έχει τσέπη μου. Είναι αυτά καραγκιόζι. Είναι οι 5 δραχμές του πατέρα μου. Να τις πάρω εγώ αυτές. Κακόμοιρα άνθρωπε. Σε λίγο θα έρθει ο άλλος επιτελείο του αεραγίου να σε πιάσει. Αχ Παναγία μου, πόσο λυπάμαι για σένα. Παναγία μου. Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει όλο το επιτέλειο του τσεραγί να σε πιάσει. Γι' αυτό θα έρθω την τελευταία σου μέρα ευτυχισμένος. Αντίο. Αντίο, να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Τι είπες, να σου βγουν τα μάτια και τα δύο. Καλώς, καλώς. Μην κάνεις το μοσκαραγκιόζι, εγώ θα στη φέρω. Θα στη φέρω πολύ άσχημα. Όλα τέλειωσαν, μπάμπα. Σας κοροϊδεύσα όλους. Ωι, κρυγιόι, αποκλείεται να είσαι εσύ αυτός. Μπάρμπα, δες φωτογραφίες. Δες φωτογραφίες και πες μου. Αποκλείεται, κρυγιόι. Αποκλείεται. Πρέπει να υπάρχει λογική εξήγηση. Μπάρμπα, έχω μια μέρα ακόμα μέχρι να με πιάσω στο επιτέλειο του Σαραγίου. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσω την τελευταία μου μέρα. Θα πάω φυλακή με τους καλύτερους μου φίλους και την οικογένειά μου. Πάμε όλοι στην παράγκα. Και πρέπει κάτι να έχουμε από έξω Σκοπιά να μας ενημερώνει ποιος θα, πότε θα έρθουν οι Τούρκοι. Και όταν θα έρθουν να μας το πει. Θα βάλουμε τον Μπορφινιό. With my mom. Πάμε κρίγιο. Πάμε μπάρμα. Ωχ, Παναγία μου. Αμάν, αμάν, μάνα, καραγκιοζάκο. Αμάν, τι καημό σε βρήκε. Ναι, ρε Σταύρο. Άστα. Δεν μου λες, ρε φίλος. Το καφενείο που πας και κάθεσαι. Ναι, για. Τι καφενείο είναι. Μα μάγκα μου πάει ήταν σπίτι. Σπίτι. Βέβαια. Όπου. Γιατί ρωτάς. Τίποτα μωρέ. Τίποτα. Τώρα που θα πάω φυλακή δεν με νοιάζει πια. Παίρνω μέσα εσύ. Παίρνω μέσα. Αμάν, αμάν, μαγιά και ο Ζάκο θα μας λείψει σε όλου. Πώς θα κάτσω στη φυλακή πια. Όλη μου τη ζωή. Μη. Κύριε Κυριγκιόζη. Έλα ρε Μορφωνή και εσύ τι θέλεις. Κύριε Κυριγκιόζη, θα ήθελα πολύ να υπηρετήσω σκοπός μέχρι να έρθουν οι Τούρκοι, αλλά δεν μπορώ. Γιατί? Έχω δουλειές. Τι δουλειές έχεις πάλι? Έχω δουλειές, πρέπει να πω στη μαμά μου. Άμα είναι αυτό. Θα βάλουμε το χατζέβα τη Σκοπιά. Αι πήγε. Ευχαριστώ κύριε Κυριγκιόζη. Ευχαριστώ. Πω, μαμούλα μου. Σκοτώθηκε. Κάτσε εγώ να πω μέσα να πέρασω την τελευταία μου βραδιά ήρεμος. Μουίτ μαμά μου, μουίτ μουίτ, εδώ πέρα θα είναι. Επόδοση, Παναγία μου, βοήθεια. Επόβαει ποτέ το χαλεύεις ωραία ποτό σαράγια. Πίσω δερβενάγα, πίσω. Είναι φίλος μου. Καλέ μου ρε φωνιέ. Μουί, να είσαι κύριε Λουμπούλα. Μουά, μουά. Κάντε εδώ πέρα, καλά είσαι. Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσείς πώς είσαστε. Καλά είμαι κι εγώ. Αχ, μορφωνιέ, έχασες. Σήμερα το πρωί ήρθε ένας κακομοίρης που και καλά παρακάλεγε για να μην τον βάλουμε φυλακή. Δεν τόσο αστείο. Αχ, αλήθεια, πώς τον έκανε. Καραγκιόζι. Αχ, 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 αχ. Ακουστά τον έχω. Έλα μέσα, έλα μέσα. Έχω φτιάξει κάτι λουκανοπιτάκια. Μουίτ, μαμά μου. Έχω και φρέσκο τσάι. Μουίτ, μαμά μου. Από εδώ μορφωνιέ. Μουίτ μαμά μου. Ωραίο παλάτι. Βέβαια. Κάτσε. Μουίτ. Τι είναι αυτό εκεί. Αυτό. Εδώ μέσα μορφωνιέ βρίσκονται οι 5 πολύτιμες δραχμές του πατέρα μου. Οι οποίες έχουν μια τεράστια ιστορία από πίσω τους. Αλλά τι έγινε.
άκου τι έγινε. Αυτός ο διπρόσωπος, ο Καμπούρης, ο Ξυπόλυτος, ο Καραγιώζης της έκλειψε. Τι λες, αλήθεια. Βέβαια. Βέβαια. Αλλά τώρα τις βρήκαμε πίσω τις δραχμές, θα πάει φυλακή και δεν μας νοιάζει άλλο. Μαμά μου, μαμά, το πράγμα το έφερες. Το πράγμα. Βέβαια, το πράγμα. Γιατί μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Βέβαια, το έφερα, το έφερα. Μου είπε μαμά μου. Θα το διπλώσω όμως πρώτα και θα το δώσω στα χέρια σου. Δεν θέλουμε μια να ξεδιπλωθεί. Βέβαια. Πού το έβαλα. Ο πόνος πολύ έλεος. Ορίστε. Πάρτε. Ωραία. Η καλύτερη μάσκα ύπνου. Βέβαια. Είναι από τις καλύτερες μάσκες ύπνου. Την χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Αλήθεια. Βέβαια. Δεν πειράζει να ρίξω μια κλεφτή ματιά. Κάνε ό,τι θες. Μου είπε μαμά μου. Για να τη δω. Μαμά μου. Αυτή είναι η ίδια μάσκα που φοράει ο Καραγκιόζης στις φωτογραφίες. Να τη βάλω στην τσέπη. Βεζιροπούλα, πρέπει να φύγω. Πού πρέπει να πας πάλι. Δεν κάτσεις ούτε καν για το τσάι. Έχω και πισκότα. Δεν μπορώ, πρέπει να φύγω. Περίεργος άνθρωπος. Αλλά έχει πάρα πολύ πλάκα. Μουίτ, μαμά μου. Μουίτ. Παναγία μου, Βίδα, τι είναι αυτό το πράγμα. Σιγά κύριε Καραγκιόζη, εγώ είμαι ο Μορφωνιός. Ρε Μορφωνιέ, τι κάνεις εδώ πέρα. Τι γίνεται, νόμιζα ότι είχε πάει στη μαμά σου. Δεν είχα πάει στη μαμά μου κύριε Καραγκιόζη. Είχα πάει στη Βυζιροπούλα, είχαμε πάρτι. Τι λες βρε. Με πούλησες, δεν σας πούλησα κύριε Καραγκιόζη. Ίσα ίσα βοήθησα. Πώς βοήθησες. Δες τι μου έδωσε η Βυζιροπούλα. Τι είναι αυτό. Είναι η ίδια μάσκα που φόραγα στο βίντεο. Ναι, αυτό σας λέω. Σας σαμποτάρισε η Βυζιροπούλα. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Μορφωνιέ, να σε φιλήσω. Πού να, τι να φιλήσω, Παναγία μου, από αυτό πέρα το πεπόνι, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ, Μορφωνιέ. Έλα μέσα, έλα μέσα, έλα μέσα. Χατζαδάρη, τελικά είμαι αγός, τελικά είμαι αγός. Βρε Καραγκιόζη μου όμως, η μάσκα είναι της Βεζιροπούλας, το καταλάβαμε. Αλλά στο βίντεο, ίσως εσύ περπατούσες, μπήκε μέσα, έκλεισες τις δραχμές. Ναι, αλλά Χατζαδάρη, άκου εδώ πέρα. Αυτή τη φορά θα πάμε να δούμε το βίντεο ολόκληρο και με ήχο. Θα βοηθήσει αυτό. Όχι, δεν θα βοηθήσει. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε από την αρχή. Λοιπόν, Καραγκιόζη μου, πάμε. Τι. Πάμε, 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 πάμε. Απλά λέω, βρε παιδί μου, έχουμε παλάτια, υπηρέτες, φαγητά. Και δεν βρήκαμε τα λεφτά να αγοράσουμε μια καλή τηλεόραση. Πατέρα μου, αυτή είχαμε τώρα, τι σε πειράζει. Ναι, αλλά βρε παιδί μου, το βίντεο που μου έδειξες δεν είχε ήχο. Πατέρα μου, τι να τον κάνεις τον ήχο. Ποιος είναι αυτός που έρχεται από εκεί πέρα. Βου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 
Τίποτα. Κύριε μου, εγώ μου Καραγιώσης ο Καραγιζόπουλος. Εσύ είσαι προκλέφτης, μην είναι κάτω παππού. Να μην πάρεις κανένα έφραγμα. Να ξέρεις ότι εγώ δεν έκλεψα τις δραχμές σου. Αυτός που τις έκλεψε είναι πολύ πιο κοντά σου. Γιατί ήταν και το κρύβα κάτω από τη μύτη σου, το πάρει και πάρα πολύ καιρό. Ποιος θα το έκανε αυτό? Δες το βίντεο και θα καταλάβεις να το φτιάξω. Αλλά αυτή τη φορά θα το δεις και ολόκληρο και με ήχο. Τι, όχι πατέρα, ω παιδί μου θα το δω. Για δες. Πού είναι μωρέ αυτό το τόστ? Από εδώ, πήγαινε, θα το βρει. Δεν βλέπω τίποτα, Παναγία μου. Ιστάζω. Άνοιξε εκεί πέρα. Πού? Εδώ. Ναι, κάτι έχει εκεί πέρα, το βλέπεις? Το βλέπω. Ναι. Εδώ μέσα έχει λεφτά να πας να πάρεις το τόστ. Όπου Μανουλίτσα μου, θα τα οικοδομήσω και πάλι. Πω, Παναγία μου. Παναγία μου. Πω, ποιος είναι εδώ, παιδιά. Ωραία, τώρα πήγαινε σπίτι σου. Εσείς ποια είστε? Θα το μάθεις αργότερα. Τι είδα μόλις τώρα?
Πατέρα μου, να εξηγήσω. Τι να εξηγήσεις! Το δικό μου το παιδί παραπλάνησε κάποιον. Πώς το έκανες αυτό, παιδί μου? Πήγα χθες, πήγα ένα βράδυ στο σπίτι του Καραγκιόζη. Ναι. Επειδή δεν είχε πόρτα, μπήκα πάρα πολύ εύκολα. Και τον παραπλάνησε ότι κάπου υπήρχαν λεφτά για να πάει να αγοράσει ένα τόστ. Εκμεταλλεύτηκα την πείνα του για δικό μου συμφέρον. Τι συμφέρον δηλαδή? Άκου. Του έβαλα τη μάσκα ύπνο μου, πήρε τις δραχμές και μετά ήλπιζα ότι θα πήγαινε φυλακή και μετά θα γκρεμίζανε το σπίτι του. Γι' αυτό που οδηγεί? Οδηγεί στην κατασκευή του δικού μου παλατιού πάνω στα συντρίμια της παράγκας του. Πάντα ήθελα ένα παλάτι, πατέρα μου, μια δικιά μου έπαυλη, να μου τη φτιάξει, να τη χαίρομαι. Και αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία. Πόσο εγωιστικό, θα μου βγάλεις βρώμες όλη στη γειτονιά! Πατέρα μου, συγγνώμη. Ω, δεν έχουμε συγγνώμη. Τρως 3 εβδομάδες στη μορία. Τι λες, πώς γίνεται αυτό, άμα χάσω κανένα μεγάλο σημαντικό γεγονός? Τι γεγονός δηλαδή? Σαν ένα πόλεμο, μπασιάτηκα ένα χαρτί και λέει για κάτι για την Ελλάδα. Όχι, τίποτα δεν θα έρθει. Το μόνο που θα πάει είναι εσύ στο δωμάτιό σου, στη τιμωρία. Όσο για σένα, Καραγκιόζη, Καραγκιόζοπουλε, έλα εδώ. Καραγκιόζη, συγγνώμη, μην τα λες ρε Πασάι τώρα, η κόρη σου απλά νεαρή γυναίκα τα κάνουν αυτά. Παιδί μου, πες μου τι θέλεις και εγώ θα στο δώσω. Ό,τι θέλεις, ό,τι επιθυμείς, για να μπορώ να ξεπληρώσω τον πόνο τον οποίο πέρασες. Που λες, Πασά μου, τώρα που τα σκέφτομαι, θέλω ένα καινούριο σπίτι. Σπίτι καινούριο, βέβαια. Τι θέλω να σου αγοράσω, παιδί μου, ό,τι θες. Νομίζω έχω βρει το κατάλληλο μέρος. Ποιο?